Στην παραλία για να φας. Αυτό είναι και το θέμα μας. Τι φαγητά θα πάρουμε στην παραλία για να απολαύσουμε το φαγητό, αλλά θα μιλήσουμε σήμερα, το έχουμε πάρει πολύ καλοκαιρινά το θέμα, για τις παραλίες μας. Θέλουμε να πιστεύουμε, και αυτό λένε οι στατιστικές, ότι έχουμε τις πιο καθαρές παραλίες, μάλιστα, την πιο όμορφη παραλία βρίσκεται στην Κύπρο για τα δεδομένα που έχουμε για το 2014. Τώρα για το 2015 δεν ξέρω. Την πιο όμορφη και την πιο καθαρή. Τζόζεφ μου, καλό υπόλοιπο. Μιλάκι μουζικούλα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τις παραλίες μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα και πάλι. Ήταν όντως ενδιαφέρον το πρώτο μας θέμα. Μάθαμε αρκετά για τις παραλίες και τα γεύματα που πρέπει να παίρνουμε. Τώρα θα δώσουμε συνέχεια για να δούμε πόσο καθαρές είναι οι ακτές και παραλίες της Κύπρου. Ήδη είναι βραβευμένες, εδώ και χρόνια έχουμε πολύ καλές παραλίες, το γνωρίζουμε, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι κάνουμε εμείς ως Κύπροι, η συνείδησή μας ποια είναι? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε τώρα πώς μπορούμε να χειριστούμε τα παιδιά μας όταν αυτά πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Και ποια είναι η ψυχολογία των παιδιών και πώς εμείς οι γονείς πρέπει. Σε όλες τις πόλεις. Και όχι μόνο, και τσάντες. Έτσι. Και τσάντες. Θέλετε να πάμε να δούμε το μοντέλο μας. Το μοντέλο μας. Ναι, έχουμε δύο μοντέλα. Δύο μοντέλα. Ναι. Για το online κατάστημά μας. Α, ναι. Μπορούν, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, πολύ ελαφρύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ελαφρύ παπούτσι. Και κοιτάξτε πόσο ψηλό είναι. Ένα υπέροχο παπούτσι είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά εντυπωσιακό. Πολύ, πολύ όμορφο. Ναι, πραγματικά. Κοιτάξτε τα καινούρια. Υπερπαραγωγή χρυσά, εδώ, ναι, το χρυσό, για μια βραδινή έξοδο. Ναι. Χριστιανά Χριστοφόρου και Ξένια Γεωργίου. Κυρίες μου, μπράβο, πολύ τυχερές. Πάμε από τώρα με αρχίζετε και παίρνετε μανικέ, τηλέφωνο. Να δούμε τα, ναι, τα κορίτσια μας, μπράβο, και επιστρέφουμε εδώ στον, ναι, μπάνκο. Να, ωραία, πολύ ωραία τσάντα. Και τσάντες είναι, δείχνουμε, ναι, τώρα. Λοιπόν, αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με όμορφες φατσούλες, με ωραίες φωνούλες. Παιδάκια. Ναι, παιδάκια, ναι, και καλή διάθεση πάνω από όλα. Φύγαμε.